Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας ένα καταπληκτικό δάσκαλο, αγαπημένο, τον Μάριο Μάζαρη, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχω παιδί στο δημοτικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε παρακολουθώ πάρα πολύ, παρακολουθούμε τη σελίδα σου. Κάνεις καταπληκτική δουλειά με τα παιδιά, φοβερά εμπνευσμένη. Και αυτό που είδα, το τελευταίο που είδα, ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι που είπε στα παιδιά: θα θέλω να σας πω σήμερα ποιο είναι το αγαπημένο μου παιδί. Και λέω: παιδιά, είναι δυνατόν? Και όταν διάβασα τη συνέχεια, πραγματικά συγκινήθηκα. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό? Καταρχάς ευχαριστώ και για τα λόγια και για τον χώρο να τα πούμε. Προσπαθώ να σκέφτομαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα όσο είμαι στην τάξη. Η συγκεκριμένη ιδέα δεν ήταν η δική μου, βέβαια. Να το λέω και αυτό. Ναι. Και το γράφω και στην ανάρτηση, ναι, στο Instagram, που τα μοιράζομαι. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω να θαυμάζω ανθρώπους, ιδέες που θαυμάζω προσπαθώ και εγώ να τις φέρω στα μέτρα μου και να τις εντάξω στην καθημερινότητα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το συγκεκριμένο. Πούμε ότι λέγεται το κόλπο του καθρέφτη, έτσι, αυτό. Ακριβώς, ναι, ένα χαρτόκουτο, ναι, κλειστό. Ξεκίνησα λέγοντας στα παιδιά ότι, παιδιά, σπίτι είχα μια απορία, μου ζήτησε κάποιος, έχουμε και μια κούκλα στην τάξη, μια γαντόκουκλα, και κάνουμε διάλογο μαζί της. Και λέω, παιδιά, μου ζήτησε η γαντόκουκλα να του πω ποιο παιδί είναι το αγαπημένο μου, και δεν μπορούσα να του πω γιατί δεν έχω αποφασίσει. Ναι. Αλλά τελικά αποφάσισα και ήθελα να σας το πω, αλλά επειδή ντρέπομαι να σας το πω, μην κάποιο παρεξηγηθεί, το έχω βάλει μέσα στο κουτί. Μάλιστα. Την απάντηση σε μια φωτογραφία. Και μέσα στο κουτί είχα έναν καθρέφτη. Και λέω, θέλει κάποιο παιδί να το δει ποιο τελικά παιδί είναι το αγαπημένο μου, αλλά να μην στεναχωρηθεί και μην το πει και στους άλλους. Και τέλος πάντων, και σηκώνονταν κάθε παιδί και άνοιγε το κουτί και έβλεπε το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Καλά, απίστευτο. Και έτσι σηκωθήκαν όλα τα παιδιά, και στο τέλος ήταν αυτή η κουβέντα, ότι δεν μπορούμε πάντα να επιλέγουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, είναι τους ιερούμε. Τους αγαπάμε όλους για διαφορετικούς λόγους. Όπως και έτσι είναι μια τάξη, για τα δικά μου τουλάχιστον μάτια, πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να συγκρίνει τα παιδιά μεταξύ του. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό για τους δικούς του λόγους. Επομένως, όλα αξίζουν το ίδιο από εμάς. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι. Τι τάξη έχεις, Μάρη, εσύ? Φέτος έχω Δευτέρα, αλλά περνάω, ανεβοκατεβαίνω. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχεις παιδιά τα οποία πραγματικά τώρα διαπλάθουν χαρακτήρα και μαζεύουν εμπειρίες, και το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι τους, έτσι. Αυτό που νιώθω, επειδή δουλεύω πια 16-17 χρόνια στα σχολεία, αυτό που νιώθω είναι ότι τα παιδιά από την κοινωνία στην οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα, οι δύσκολες συνθήκες, οι γονείς που τρέχουν, έχουν ανάγκη από ερεθίσματα που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να κατανοούν τι συναισθήματα νιώθω. Αυτό που νιώθω λέγεται ζήλια, αυτό που νιώθω λέγεται θυμός. Πώς το διαχειρίζομαι, πώς διαχειρίζομαι τον εαυτό μου, με συμπαθώ εγώ, με καταλαβαίνω. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη να το κάνουν αυτό. Και το σχολείο για μένα θα έπρεπε να δίνει μεγαλύτερη βάση στο να γνωρίσουν τα παιδιά τον εαυτό τους. Έτσι ώστε ενήλικες μετά να καμαρώνουμε για τους πολίτες που ζουν ανάμεσά μας, και όχι να ντρεπόμαστε ή να ακούμε όλα αυτά τα φρικτά που ακούμε. Για μένα αυτή η κοινωνία που έχουμε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο που έχουμε, γιατί δεν έχει επενδύσει στο να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας, παρά μόνο στο να αποστηθήσουμε κατεβατά τόνους βιβλίων ύλης, αλλά όχι να επικοινωνήσουμε. Όχι, ναι, ουσιαστική γνώση, παιδί μου, όχι επαφή με τα συναισθήματά μας. Ακριβώς. Επομένως, όλη μου η προσέγγιση είναι σε αυτή την κατεύθυνση, και τα μοιράζομαι όσα προλαβαίνω, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα, και το βλέπω, γιατί δεν είμαι εγώ καταπληκτικός, είναι άπειροι δάσκαλοι γύρω μας που μπορεί να έχουν social media να τα προβάλλουν είτε να μην έχουν, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και με ένα παράδειγμα να τους δείξεις μια εικόνα, να μοιραστείς μια ιστορία και να δουν ότι το έκανε ο Μάριος, ο τάδε Μάριος, και του πέτυχε και είχε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή τη χαρά και αυτή την ανταπόκριση, μήπως να το δοκιμάσω κι εγώ. Έτσι. Και έτσι από στόμα σε στόμα εξαπλώνονται όλες οι ιδέες. Επειδή συζητάς πάρα πολύ με τους μαθητές σου, παρόλο που είναι μικροί, εγώ αυτό που βλέπω, και μάλιστα για πολύ σοβαρά θέματα, για το θέμα αυτό, για το bullying, έτσι, γιατί μας απασχόλησε πολύ με το παιδάκι αυτό, την αυτοκτονία του, τέλος πάντων. Πώς το έχεις πιάσει, έτσι, να το δώσεις, να το επικοινωνήσεις?
Καταρχάς είμαι της λογικής ότι τα θέματα που μπορείς να συζητήσεις με τα παιδιά είναι όλα. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν. Απλά θέλει τρόπο. Ανάλογα την ηλικία. Ακριβώς. Ακόμα και ένα λογοτεχνικό βιβλίο, πια είμαστε απίστευτα τυχεροί. Κάποιος που δεν μπορεί να μην έχει εικόνα από τα λογοτεχνικά βιβλία που υπάρχουν. Αν πάει σε ένα βιβλιοπωλείο και δει τι λογοτεχνία υπάρχει για παιδιά τώρα και σκεφτεί τι λογοτεχνία υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Ναι. Είμαστε απίστευτα τυχεροί. Τώρα υπάρχουν βιβλία για όλα τα θέματα. Και ωραία βιβλία και βραβευμένα και από Έλληνες, από ξένους, τα πάντα. Επομένως, ακόμα και ένα βιβλίο να πάρει, να βάλει στην τάξη του και να είναι μια αφορμή για μια κουβέντα, έχει κάνει ήδη πολλά βήματα. Ακριβώς. Και ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει πέρα από το δάσκαλο, όπως εσένα, και ένα γονιό, ο οποίος δεν μπορεί να βρει τα κατάλληλα λόγια να μιλήσει για κάποιο σοβαρό θέμα και ευαίσθητο με το παιδί του. Ακριβώς. Σου δίνει ήδη κάποια πατήματα. Από εκεί πέρα τώρα το κομμάτι του bullying, που στο δημοτικό τουλάχιστον δεν το λέμε bullying ακριβώς, γιατί και το bullying έχει γίνει λίγο καραμέλα, ενώ έχει μια βαρύτητα σαν γεγονός. Το ευτελίζουμε λίγο με το ότι ο Γιωργάκης τσίμπησε την Άννα στο Γιάννη. Αυτό δεν είναι bullying. Αυτό είναι πείραγμα που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους και είναι και η αγαρμποσύνη της ηλικίας. Ότι θέλω να σου πω κάτι, το λέω ομά, γιατί είμαι μικρός ακόμα για να το στολίσω. Ναι. Έχει μια βαρύτητα το bullying, που σίγουρα από το γυμνάσιο και πέρα είναι αυτά τα τραγικά πράγματα που ακούμε. Για μένα έχει να κάνει πάρα πολύ με το να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Δηλαδή, και την εγώ αυτοεκτίμηση. Προσπαθώ το bullying έτσι, και την αυτοεκτίμηση. Προσπαθώ να λειτουργώ όχι εκ των υστέρων, αλλά πριν. Επομένως, όλο το χρόνο κάνω δράσεις, έτσι ώστε το παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του, να κατανοήσει τις δυνάμεις του, και να μην περιμένει να στεναχωρηθεί ή να χαρεί από το εξωτερικό ερέθισμα. Δηλαδή, ο εαυτός μας για μένα δεν κρίνεται ή δεν παίρνουμε ερεθίσματα από τους άλλους, αλλά ξεκινάει από εμάς. Και αυτό είναι μια διαδικασία που και οι γονείς πρέπει να βοηθάνε και οι δάσκαλοι πρέπει να βοηθάνε. Δηλαδή, ακόμα και ένα μπράβο που θα πεις σε ένα παιδί που θα του εξηγήσεις τι έκανε σωστά και πόσο πολύ πιστεύεις εκείνο, βοηθάει ένα παιδί να διαμορφώσει μια αυτοεκτίμηση. Που αυτή μετά, αν χτιστεί σωστά, δεν κλειδονίζεται τόσο εύκολα από τον χύψη υπεραστικό που θα σου πει μια χοντράδα. Σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, μπορείς να μας πεις έτσι μία ή δύο ιστορίες έτσι που σε έχουν σημαδέψει. Συγκινητικές, αστείες, ό,τι θέλεις εσύ. Από την τάξη, από τα παιδιά, από κάποιο παιδί, από κάποιο γονιό, ό,τι σε έχει αγγίξει περισσότερο. Έχω πολλές, ακριβώς γιατί πιστεύω στις ιστορίες των παιδιών. Είναι μία που λέω συχνά, δεν θυμάμαι αν την έχω πει σε εσάς, με ένα κορίτσι που είχα πριν από μερικά χρόνια. Είχε γεννηθεί με νανισμό. Ναι. Είναι μία ιστορία πραγματικά με συγκινεί απίστευτα και την κουβαλάω. Εγώ τη γνώρισα όταν πήγαινε πέμπτη δημοτικού. Παρ' όλα αυτά την έβλεπα στο σχολείο, γιατί είμαι πολλά χρόνια στο σχολείο αυτό. Την έβλεπα στην πρώτη Δευτέρα. Ήξερα ότι είχε γεννηθεί με νανισμό, αλλά στην πρώτη Δευτέρα δεν φαινόταν ακόμα, γιατί ήταν στο ίδιο ύψος με τα υπόλοιπα παιδιά. Όταν άρχισε να περνάνε τα χρόνια και εκείνη να παραμένει στο ύψος που είχε, περίμενα ότι θα περνάει δύσκολα. Τα παιδιά φτάσαν πέμπτη δημοτικού, ήταν πια ψηλά, εκείνη είχε παραμείνει στη συσκευασία ενός κοριτσιού δευτέρας δημοτικού. Περίμενα ότι θα έχει πολλά να αντιμετωπίσει και πολύ bullying ζήσει. Όταν λοιπόν συνεργάστηκα μαζί της πέμπτη δημοτικού, ναι, είδα ότι αυτό το κορίτσι όχι απλώς τα είχε καλά με τον εαυτό της, είχε πάρει πάρα πολύ αγάπη. Ακριβώς, δηλαδή, αυτό είναι ακριβώς που έλεγα και πριν, ότι ακόμα και να της έλεγαν οτιδήποτε, η ίδια ήξερε πολύ καλά ποια είναι, είχε τόσο πολύ νιώσει ότι είναι φυσιολογική, όμοια με όλους, ότι δεν διαφέρει σε τίποτα, ότι το ύψος της μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά δεν σημαίνει κάτι για τον εαυτό της και για το χαρακτήρα, ναι, της, που δεν υπολόγιζε τίποτα. Και ήταν και πρώτη μαθήτρια και την αγαπούσαν όλοι και αγαπούσε τους πάντες. Είχε μια υπέροχη πολύ ωραία ιστορία και δείχνει πώς μπορεί να μεταμορφωθεί και να ανθίσει ένα παιδί όταν οι άνθρωποι το φροντίσουν κατάλληλα. Σταθούν λοιπόν, δίπλα του, οι μεγαλύτεροι. Να σου συνεχίσω την ιστορία για να καταλάβεις λίγο. Αυτό το κορίτσι λοιπόν, στο τέλος της έκτης δημοτικού, μετά, ναι, από δύο χρόνια περίπου που ήμασταν μαζί, και ενώ πολλές φορές ήταν εκδηλωτική, με αγκάλιαζε, με πλησίαζε και με σκούνταγε για να την αγκαλιάσω, να σκύψω να την αγκαλιάσω. Κάποια στιγμή στο τέλος έκτης δημοτικού μου ανακοινώνει ότι με τους γονείς της έχουν βρει και θέλει να προβεί σε διαδικασία προσθετικής ύψους. Μάλιστα. Το οποίο εγώ δεν ήξερα πώς γίνεται, δεν το είχα ξανακούσει, δεν το είχα φανταστεί ότι η ιατρική μπορεί να το κάνει.
Τέλος πάντων, το αναζήτησε και είδε τι γίνεται, αλλά ήταν, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, κοστοβόρα και κυρίως επίπονη. Ναι. Επώδυνη πάρα πολύ. Εγώ τρόμαξα με τη διαδικασία. Τη λέω, είστε σίγουροι, συζήτησα με τους γονείς, με το κορίτσι, είσαι σίγουρη θες να το κάνεις αυτό? Μου λέει ναι. Λέω, γιατί? Και μου είχε πει, γιατί θέλω να σε αγκαλιάζω χωρίς να σκύβεται. Αυτό για μένα αβίστευτο, είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ακούσει και είναι και ίσως και η υπεμπτουσία του δημοτικού σχολείου. Ένα παιδί που θέλει να σε αγκαλιάσει και από τη μία πρέπει και εσύ λίγο να σκύψεις να το φτάσεις και εκείνο θέλει λίγο να ψηλώσει για να σε φτάσει και εκεί ανάμεσα είναι που συναντιούνται οι δύο κόσμοι, τον ενηλίκων και τον παιδιών. Απίστευτο. Πολύ ωραία ιστορία. Νομίζω ότι με τις ιστορίες που έχεις μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο κάποια στιγμή, Μάριε. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Έχω πια... Σε εμάς θα το πεις πρώτα όμως. Πολλά και θέλω πραγματικά να τις μοιραστώ τέτοιες ιστορίες. Ναι, που, ναι. Με βοηθάνε και εμένα να σκέφτομαι μα λίγο το, και, το μετά. Και όσους το διαβάζουν, βοηθούν τους γονείς, βοηθούν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, από καρδιά. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.